Πολίτες της Ξάνθης, πολίτες της Θράκης, σας ευχαριστώ για αυτή τη θερμή υποδοχή. Σας ευχαριστώ θερμά γιατί με την παρουσία σας σήμερα εδώ δίνετε μήνυμα νίκης κόντρα στην προπαγάνδα, μήνυμα νίκης κόντρα στους μύθους. Σε κάθε πόλη, σε κάθε περιφέρεια, οι συγκεντρώσεις που μέχρι σήμερα έχουμε κάνει είναι μεγαλύτερες από αυτές που κάναμε το 2015 και η παρουσία σας σήμερα εδώ είναι η απόλυτη απάντηση σε αυτούς που προμηνύουν τα αποτελέσματα. Τα εκλογικά αποτελέσματα τα κρίνουν οι λαοί και οι ψηφοφόροι. Δεν τα κρίνουν ούτε οι δημοκόποι ούτε οι δημοσκόποι. Και η παρουσία σας σήμερα δίνει το μήνυμα. Φανταστείτε να μην μας έδιναν οι αθεόφοβοι 15 μονάδες πίσω πόσα γήπεδα θα γεμίζαμε, πόσο μεγαλύτερα στάδια θα γεμίζαμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Όμως έχει έναν λόγο και μια σημασία παραπάνω το γεγονός ότι δίνεται σήμερα εδώ παρουσία δυνατή στην Ξάνθη, στη Θράκη. Στη Θράκη που ήταν, είναι και θα παραμείνει το σταυροδρόμι των λαών και των πολιτισμών. Εδώ στην Ξάνθη της συνύπαρξης, της αλληλεγγύης, της αντίστασης, της δημοκρατίας και της προκοπής ακούγεται σήμερα δυνατά το μήνυμα της ελπίδας. Βρέθηκα σήμερα, φίλες και φίλοι, πριν έρθω στην πόλη, στο Δήμο της Ξάνθης, σε ένα διαμέρισμα του Δήμου, ένα χωριό, ας το πω έτσι, όπου κατοικούν και χριστιανοί και μουσουλμάνοι πολίτες. Κατοικούν πολίτες που έλκουν την καταγωγή τους από την περιοχή της Θράκης, αλλά κατοικούν και πολίτες Ρωμά. Και θέλω να απευθυνθώ σε όλους αυτούς και αυτές που στις μέρες μας ένιωσαν ότι υπάρχει πράγματι μια πολιτεία με έγνοια και για αυτούς, γιατί δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Και να πω ότι ένιωσα βαθιά συγκίνηση όταν σήμερα είδα αυτήν την εικόνα της υποδοχής και είδα την ηλικιωμένη τσιγκάνα με την ηλική σημαία στα χέρια να την κρατάει και να τη σηκώνει ψηλά και να λέει πόσο περήφανη είναι που σηκώνει την ελληνική σημαία. Φίλες και φίλοι, είμαι βαθιά πεπισμένος ότι αυτή η τετραετία της διακυβέρνησής μας, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, παρά τις μεγάλες δημοσιονομικές δυσκολίες, διότι παραλάβαμε μια χώρα χρεοκοπημένη και ας μην το ξεχνάμε αυτό και λαιλατημένη, ήταν η περίοδος όπου για πρώτη φορά έγινε ένα σχέδιο μεθοδικό για την ανόρθωση του κοινωνικού κράτους και για την διάρρηξη των μεγάλων ανισοτήτων. Καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα να χτίσουμε θεμέλια πάνω στα οποία από εδώ και στο εξής μπορούμε να δημιουργήσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκείας, ανεξαρτήτως φυλετικής καταγωγής. Και αν για κάτι είμαι βαθιά ευχαριστημένος μέσα μου, είναι ότι βάλαμε ένα λιθαράκι ώστε 110.000 συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα να αισθάνονται ότι κάποιος νοιάστηκε για αυτούς. Οι 110.000 Ρωμά σε όλη την Ελλάδα αισθάνονται ότι κάποιος νοιάστηκε για αυτούς. Εσείς να θυμηθείτε ότι πρέπει να είσαστε με την αυτοπεποίθηση των αγώνων σας. Μόνο με αγώνες κερδίζονται οι μάχες.
Φίλες και φίλοι όμως, έτσι τα έφερε η μοίρα και βρέθηκα εδώ στην Ξάνθη, στη Θράκη, μια μέρα που έχει ένα ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Όχι μόνο γιατί βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της εκλογικής αναμέτρησης, αλλά και γιατί πριν από λίγη ώρα ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει ήδη κερδίσει τις εκλογές, αλλά την ώρα που ισχυρίζεται ότι έχει κερδίσει τις εκλογές κρύβεται και δεν έρχεται να αναμετρηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο, τόσο πολύ πιστεύει ότι θα νικήσει που κρύβεται, πριν από λίγη ώρα έκανε ένα μεγάλο πολιτικό λάθος. Όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε πρόταση μομφής εναντίον του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας του Παύλου του Πολάκη. Εγώ στη θέση του, βεβαίως, δεν θα κρυβόμουν μόνο από το debate. Θα κρυβόμουν και από τη Βουλή. Γιατί και στη Βουλή δύσκολα είναι τα πράγματα, μην νομίζετε. Δεν υπάρχουν διάφοροι πορτοσάλτε να τους δίνουν σημειώματα. Πρέπει να διαβάζει, έστω αλλά κάπως να σταθεί μόνος του. Επέλεξε όμως μια αντιπαράθεση στη Βουλή. Το ενδιαφέρον είναι ότι κατέθεσε πρόταση μομφής θέτοντας ως κεντρικό δίλημα της προεκλογικής περιόδου την παράφραση του δικού μας συνθήματος που λέμε με την Ελλάδα των πολλών ή με την Ελλάδα των ελίτ, και αντικατέστησε τη λέξη ελίτ με τη λέξη Πολάκης. Ομολογώ, φίλες και φίλοι, ότι ποτέ και με κανέναν άλλον αρχηγό η Συντηρητική Παράταξη, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που παρά τις τεράστιες ιδεολογικές διαφορές το τιμούμε για την προσφορά του στην πατρίδα, ουδέποτε άλλοτε είχε φτάσει σε ένα τόσο ρηχό πολιτικό επίπεδο και ουδέποτε άλλοτε αρχηγός του είχε φτάσει σε έναν τόσο φτηνό μιμητισμό. Ποιος όμως βάζει στο στόμα του το όνομα των πολλών? Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο απόγονος και κληρονόμος μια από τις πιο πλούσιες πολιτικές οικογένειες μιλάει στο όνομα των πολλών. Των πολλών που όταν κυβερνούσε τους τσάκισε με απολύσεις, τους εξεφτέλησε, τους απαξίωσε. Ο άνθρωπος που τόλμησε να ξεστομίσει τη φράση αναφερόμενος στους πολλούς, αδαεί πλειοψηφία. Δηλαδή η πλειοψηφία εκείνων που δεν έχουν μυαλό. Και μίλησε στο όνομα των πολλών την ίδια στιγμή που πριν από λίγες μέρες του ξέφευγε ότι στο πρόγραμμά του έχει την κατάργηση του δώρου των Χριστουγέννων ακόμα και για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και την επαναφορά του μέτρου για τις αποχωρήσεις έναντι των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, που τώρα εμείς το καταφέραμε να είναι 1:1, να ξαναπάει στο παλιό μνημονιακό 1:5. Και έβαλε τους πολλούς σε αντιπαράθεση, βεβαίως όχι με τις ελίτ, των οποίων είναι γνήσιος εκπρόσωπος, αλλά σε αντιπαράθεση με τον Παύλο τον Πολάκη. Λες και η βασική αντίθεση συμφερόντων των πολλών δεν είναι με την ολιγαρχία, αλλά είναι με τον Πολάκη. Προσέξτε όμως τι επιχειρεί. Επιχειρεί μια εργαλειοποίηση εξοργιστική. Πρώτα απ' όλα εξοργιστική για τον ίδιο, τον δικό του συμπαθή κατά τα άλλα υποψήφιο άτομο με αναπηρία, τον κύριο Κυμπουρόπουλο. Γιατί με τον τόσο χοντροκομμένο τρόπο που επιχειρεί όλο αυτό να το εκμεταλλευτεί πολιτικά, στην πραγματικότητα εκθέτει και μειώνει τον κύριο Κυμπουρόπουλο, αλλά και κάθε συμπολίτη μας με αναπηρία. Κάθε συμπολίτη μας με αναπηρία που χρήζει του σεβασμού μας και τη στήριξή μας.
Διότι η ψηφοθυρική εργαλειοποίηση της αναπηρίας είναι πολλαπλάσια αποκρουστική από την όποια άστοχη πολιτική αντιδικία. Ιδίως όταν αφορά άξιους συμπολίτες μας με αναπηρία που διεκδικούν την ψήφο μας παλεύοντας για ίσες ευκαιρίες στη ζωή αλλά και ίση αντιμετώπιση στην πολιτική, στο στίβο της πολιτικής όπου κατέρχονται με ίσα δικαιώματα και ίσες διεκδικήσεις. Με τον τρόπο του όμως, με τον τρόπο αυτό, με τον τρόπο που τραβάει το ζήτημα αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, στο τέλος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να φανερώνει τη βαθιά του υποκρισία. Σας διαβεβαιώ, φίλες και φίλοι, δεν έπαθε καμία ηθική κρίση ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε με την υπόθεση του Κυμπουρόπουλου, ούτε με το προκατασκευασμένο και διατεταγμένο προεκλογικό ξαναζεσταμένο ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για το ΜΑΤ. Ο άνθρωπος που έφτασε στο σημείο να καλύψει το σύμβουλό του που καταδικάστηκε για θέματα ασέλγειας σε ανήλικους και για παιδεραστία δεν μπορεί να μας μιλάει για ηθική, δεν μπορεί να μας κάνει μαθήματα ήθους και μαθήματα ηθικής. Δεν έπαθε λοιπόν καμία ηθική κρίση. Αυτό που έπαθε είναι ότι ψάχνει απεγνωσμένα τον τρόπο να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Ψάχνει ευκαιρία να κρυφτεί πίσω από τον συμπαθή κύριο Κυμπουρόπουλο και πίσω από τον Μπολάκη. Ψάχνει τον τρόπο να κρύψει τον κύριο Μαρινάκη, αυτούς που τον στηρίζουν, τη διαπλοκή, τα συμφέροντα, αλλά και τις ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις του για την κατάργηση του κράτους πρόνοιας. Όμως έχω την αίσθηση ότι για άλλη μια φορά έπαιξε και έχασε. Διότι τώρα μας δίνει, ξέρετε, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μας δίνει την ευκαιρία με αυτό το δώρο που μας κάνει, μιας και αρνείται την τηλεοπτική αντιπαράθεση, να κάνουμε μια εφόλιστη σύλληση αντιπαράθεση στη Βουλή. Γι' αυτό λοιπόν και σας λέω εσάς, το είπα και στη Βουλή, το ανακοινώνω ξανά και δημόσια, μετατρέπουμε την πρόταση Μομφής σε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και θα κληθεί εφόλιστη σύλληση να απαντήσει για ένα προς ένα τα ζητήματα. Θα μας πει λοιπόν για το πού παρέδωσαν την οικονομία το 2015 και πού καταφέραμε να φτάσουμε εμείς σήμερα. Θα μας πει για το σχέδιό του να καταργήσει δώρα και επιδόματα. Θα μας πει για τη μεγάλη ιδέα του για ένα ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ που θα οδηγήσει χιλιάδες συνταξιούχους στον Κεάδα. Θα μας πει βεβαίως και γιατί θα ψηφίσει ή δεν θα ψηφίσει τα θετικά μέτρα που φέρνουμε και θα φέρουμε το επόμενο διάστημα, φέρνοντας ανάσα σε εκατομμύρια Έλληνες συμπολίτες μας που σήκωσαν το μεγάλο βάρος στις πλάτες τους τα χρόνια της κρίσης. Στην πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, αισθάνομαι ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε ευρωεκλογική αναμέτρηση και αυτό φαίνεται από τον παλμό, τη μαχητικότητα στις συγκεντρώσεις μας. Το βλέπω όμως και από την επαφή μου με τους πολίτες παντού στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά σε ευρωεκλογική αναμέτρηση που οι πολίτες δεν έχουν αγωνία, έγνοια, πάθος, αποφασιστικότητα να τιμωρήσουν την κυβέρνηση για τα λάθη της, αλλά έχουν αγωνία, αποφασιστικότητα, θέληση και θυμό να τιμωρήσουν το παλιό πολιτικό σύστημα που μας λαϊλάτισε, που μας χρεοκόπησε, που μας έριξε στα μνημόνια και που τώρα προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιστρέψει στη θέση της εξουσίας για να συνεχίσει το καταστροφικό του έργο. Με αυτή λοιπόν την εικόνα που πιστεύω ότι είναι αληθινή, έχω την βαθιά πεποίθηση ότι στην πραγματικότητα δεν κάνει ο Μητσοτάκης πρόταση Μομφής στην κυβέρνηση, αλλά κάνει η κοινωνία και ο λαός πρόταση Μομφής στο Μητσοτάκη και στο αντικοινωνικό, αντιλαϊκό πολιτικό του πρόγραμμα.
κάνει ο λαός πρόταση μορφής στο Μητσοτάκη που θέλει να μας ξαναγυρίσει στα σκληρά χρόνια των μνημονίων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να ισοπεδώσει, να κατεδαφίσει, να ακυρώσει τις θυσίες και τους αγώνες του ελληνικού λαού. Κάνει πρόταση μορφής στον άνθρωπο, στον πολιτικό, τον οποίο θα συνοδεύουν πάντα τρεις βασικές λέξεις στην πολιτική του σταδιοδρομία και στην πολιτική του ζωή. Siemens, Novartis και Offshore. Siemens, Novartis και Offshore. Αυτά τα τρία θα θυμίζουν πάντοτε στον ελληνικό λαό τον κύριο Μητσοτάκη. Και απολύσεις, να σας πω κι άλλα. Και θαλασσοδάνεια, να σας πω. Και απολύσεις, να σας πω. Και πολλά άλλα. Όμως, φίλες και φίλοι, έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι πάει για μαλλί και τις επόμενες μέρες μάλλον θα βγει κουρεμένος, που λέει και η παροιμία. Γιατί στη συζήτηση στη Βουλή θα μιλήσουμε και για τις 120 δόσεις που καταθέσαμε σήμερα στη Βουλή και στις επόμενες μέρες θα είναι νόμος του κράτους, που δίνει ανάσα σε εκατομμύρια επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα, 120 δόσεις στην εφορία αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία, και πρέπει να μας πει αν θα τις ψηφίσει ή θα τις καταψηφίσει, και για τον κατώτατο μισθό που εμείς ανεβάσαμε ενώ αυτοί είχαν ρίξει, και για την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους ανθρώπους και για τα επιδόματα που θέλει να καταργήσει, να μας πει για την ανεργία που επί των ημερών τους είχε φτάσει στο 28% και σήμερα είναι στο 18%, θα μας πει για τις ασφαλιστικές εισφορές, θα μας πει για τα 2,5 εκατομμύρια των ανασφάλιστων που εμείς δώσαμε δυνατότητα πρόσβασης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ αυτοί έβαζαν 5 ευρώ εισόδου στα νοσοκομεία. Θα μας πει για όλα αυτά. Θα μας πει, αλλά θα ακούσει κιόλας. Και θα ακούσει και για τη νέα μας οικονομική πολιτική. Κοιτάξτε, ακούω αυτές τις μέρες δεξιά και αριστερά, τώρα που είδαν τα μαντάτα, περιμένανε, ξέρετε, αυτοί εδώ και 3,5 χρόνια, μέρα έφευγε, μέρα έμπαινε, θεωρούσαν ότι είχαμε τελειώσει, ότι δεν θα τελειώναμε τις αξιολογήσεις, ότι δεν θα βγαίναμε από τα μνημόνια, ότι δεν θα καταργούσαμε την περικοπή των συντάξεων, ότι δεν θα είχαμε πρόσβαση στις αγορές. Διαψεύστηκαν παταγωδό σε όλα. Τώρα, μόλις είδαν τα καινούρια τα μαντάτα για τους πολύ θετικούς, για τις πολύ θετικές αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας, όπου δημιουργείται χώρος, δημοσιονομικός χώρος, πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που είχαμε υπολογίσει αρχικά, άρχισαν τη γνωστή παραφιλολογία. Όχι ότι κάνουμε τα δίκαια πράξη και ότι θα έπρεπε να κάνουμε ακόμα περισσότερα, αλλά ότι δίνουμε δήθεν παροχές στον ελληνικό λαό με στόχο να μας ψηφίσει στις ευρωπαϊκές εκλογές. Τους απαντάμε ότι εμείς δεν έχουμε την ίδια λογική και την ίδια νοοτροπία που είχαν αυτοί, που οδηγήσαν τα δημόσια οικονομικά σε έλλειμμα 15%, ελάττισαν τα δημόσια ταμεία και χρεοκόπησαν τη χώρα. Όχι. Εμείς δεν πρόκειται τις επόμενες μέρες να αναγγείλουμε ούτε ένα εφάπαξ μέτρο. Θα αναγγείλουμε μονάχα μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης, μόνιμα μέτρα για τους χαμηλόμισθους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για τα μεσαία εισοδήματα, για τη μεσαία τάξη και την επιχειρηματικότητα. Αλλά αυτά στην ώρα τους. Δεν θα σας τα φανερώσω όλα εδώ. Να έχει και σασπένς ο κύριος Μητσοτάκης αύριο. Μην τα θέλετε όλα σήμερα εδώ στην Ξάνθη. Να τον αφήσουμε λίγο να ψηθεί. Θα πάμε λοιπόν μεθαύριο στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Αύριο εγώ θα αναστείλω το πρόγραμμά μου
δεν θα βρεθώ στα Γιάννενα όπως ήταν προγραμματισμένο. Θα πάω μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ήπειρο και θα γυρίσω στην Αθήνα. Θα γυρίσω στην Αθήνα ώστε μαζί με τον Υπουργό των Οικονομικών να προβούμε στις αναγκαίες ανακοινώσεις που όλη η Ελλάδα περιμένει σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό χώρο, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα το οικονομικό της επόμενης τριετίας και τις νέες δυνατότητες που μας δίνονται. Θέλω όμως να σας πω και να κρατήσετε κάτι. Ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, το έχουμε κάνει με πρόγραμμα. Δεν σχεδιάσαμε στον αέρα και στο πόδι και δεν κινηθήκαμε με βάση τη συγκυρία. Με πρόγραμμα βάλαμε τα δύσκολα μπροστά, με πρόγραμμα επικεντρώσαμε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είχε ανάγκη η οικονομία, με πρόγραμμα τώρα μπορούμε να θρέφουμε, να δρέπουμε τους καρπούς των θυσιών του ελληνικού λαού και να δημιουργούμε προϋποθέσεις ανακούφισης, ανάσας για εκατομμύρια συμπολίτες μας. Έτσι λοιπόν και τώρα, με πρόγραμμα θα σας μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία, όχι για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Για το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία. Διότι αν η πρώτη τετραετία ήταν το πρώτο δύσκολο ημίχρονο για μας, που βασικός μας στόχος ήταν να ξελασπώσουμε το μέλλον, να βγάλουμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, να βάλουμε ξανά τη χώρα στην κανονικότητα, να ξανασηκώσουμε το ανάστημα, την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού, η δεύτερη τετραετία που έρχεται θα είναι αυτή που θα δώσει τη δυνατότητα να μοιράσουμε με δικαιοσύνη όχι τα βάρη όπως κάναμε πριν για να βγούμε από την κρίση, αλλά τις δυνατότητες που τώρα πια μας ανοίγονται και είναι σημαντικές. Θέλω όμως, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι έχω πλήρη επίγνωση. Έχω πλήρη επίγνωση παρά το γεγονός ότι τα μνημόνια τελείωσαν, παρά το γεγονός ότι η χώρα βγήκε από την οικονομική κρίση, παρά το γεγονός ότι τα ομόλογά μας βρίσκονται στην χαμηλότερη τιμή, έχουμε τον φθηνότερο δανεισμό από το 1997, από τότε που μετράτε το δεκαετές ομόλογο. Υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που αυτή την ευημερία των αριθμών δεν την έχουν νιώσει ακόμα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους. Μπορεί να ξεπεράσαμε την κρίση ως οικονομία, μπορεί να βγήκαμε από το βάρβαρο μνημονιακό καθεστώς, αλλά οι συνέπειες της χρεοκοπίας για πολλούς και πολλές είναι ακόμα εδώ. Εμείς δεν πετάμε στα σύννεφα. Ξέρουμε καλά ότι παρά τα όσα πετύχαμε από το 2015, υπάρχουν πολλοί ακόμα που περνάνε δύσκολα και ο στόχος μας, η έγνοια μας, ο αγώνας μας, ο καθημερινός, ξυπνάμε το πρωί και κοιμόμαστε το βράδυ με ένα πρώτο πράγμα στο μυαλό μας. Αυτός ο κόσμος να μπορέσει να δει την ανάκαμψη της οικονομίας και στη δική του ζωή και στη δική του καθημερινότητα και στη δική του τσέπη και στη δική του επιχείρηση. Διότι πράγματι εμείς έχουμε στο μυαλό μας τους πολλούς, όταν βεβαίως κάποιοι άλλοι αγωνίζονται για τα συμφέροντα των λίγων. Για μας δύναμη είναι οι πολλοί. Δύναμη είναι οι πολίτες που έχουν δικαίωμα σε ένα καλύτερο αύριο. Έχουμε δείξει δείγματα γραφής, πιστεύω, και έχουμε περάσει τις εξετάσεις όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και σε όσα κάναμε εδώ, για την Ξάνθη και για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και επιτρέψτε μου μία αναφορά σε αυτά. Αν και καταλαβαίνω ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε έξω από αυτό το γήπεδο μόνο επειδή δεν χωράμε σε αυτό το γήπεδο, αλλά επειδή είναι τόσο ζεστή η παρουσία σας, που θα σκάσουμε, δεν μπορούμε να μείνουμε για πολύ. Θα προσπαθήσω όμως να πω δύο λόγια για τη Θράκη και για την Ξάνθη, αλλά και για τη Θράκη συνολικά. Διότι μέσω του ΕΣΠΑ, η τετραετία 15-19, εγκρίθηκαν για τον νομό της Ξάνθης νέα έργα ύψους 37,6 εκατομμύρια ευρώ
14 φορές μεγαλύτερης χρηματοδότησης από την τετραετία 10-14. Ενώ στην περιφέρεια συνολικά υπερτριπλασιάσαμε τα εγκεκριμένα κονδύλια για έργα μέσω ΕΣΠΑ, φτάνοντας στα 732 εκατομμύρια ευρώ, όταν την τετραετία 10-14 ήταν μόλις 215 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι σημαντικά έργα για την περιοχή πλέον χρηματοδοτούνται. Η αποκατάσταση του διατηρηταίου κτηρίου Δημαρχείου της Ξάνθης, η απόκτηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, έργα για τα δίκτυα ίδρευσης, για τη διευθέτηση του χυμάρου Κημερίων, για τη γέφυρα Πολυσίτου, αλλά και μέσω των εθνικών πόρων του ΠΟΥΔΟΕ, μαζί με τα κονδύλια από το πρόγραμμα Φιλόδημος, στην τετραετία 15-19 εγκρίθηκαν νέα έργα ύψους 12,6 εκατομμυρίων, 21 φορές μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την τετραετία 10-14. Και συνολικά για την περιφέρεια εγκρίθηκαν έργα μέσω ΠΟΥΔΟΕ ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 13 την προηγούμενη τετραετία. Έτσι λοιπόν μπορούμε και χρηματοδοτούμε κρίσιμα έργα, όπως η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων για τον οικισμό Σελέρου στο Δήμο Αυδείρων, αλλά και έργα ίδρευσης, αποχέτευσης, αγροτικής οδοποιίας και αντιπλημμυρικής προστασίας στον ομό. Το επόμενο διάστημα επίσης θα ξεκινήσουν οι μελέτες για την ανέγερση των δύο κτηρίων που θα στεγάσουν το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο των Αυδείρων και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για παιδιά με αναπηρίες. Ενώ έχει γίνει και η προμελέτη για τις 12 αίθουσες διδασκαλίας του πρώτου δημοτικού μειονοτικού σχολείου Κημερίων. Στο χώρο της υγείας αναβαθμίσαμε τα 3 κέντρα υγείας αγροτικού τύπου του νομού Ξάνθης, εξοπλίζοντάς τα με νέα ακτινολογικά μηχανήματα. Στο κέντρο υγείας αστικού τύπου της Ξάνθης τοποθετήσαμε ψηφιακό μαστογράφο, υπέρηχο πολλαπλών κεφαλών και τον στελεχώσαμε με μόνιμο προσωπικό. Τα κέντρα υγείας σε συνδυασμό με τις δύο τοπικές μονάδες υγείας που βρίσκονται πλέον σε λειτουργία αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον ομό, πετυχαίνοντας την πράξη την αποσυμφόρηση του νοσοκομείου της Ξάνθης. Αλλά και το ίδιο το νοσοκομείο το αναβαθμίσαμε, που υπολειτουργούσε με κλινικές και τμήματα έτοιμα να κλείσουν και σήμερα το έχουμε στελεχώσει με ειδικότητες και προχωράμε στον εξοπλισμό του με νέα μηχανήματα αξίας άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ανακαινήσαμε το τμήμα επειγόντων περιστατικών, προχωράμε στη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου και ξέρετε ίσως είναι δώρο η πρόταση Μομφής στον Πολάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, για να κάτσουν και να ακούσουν όλοι οι Έλληνες το μεγάλο έργο που έχει γίνει και από τον Ξανθό και από τον Πολάκη στο Υπουργείο της Υγείας τα 4-7 χρόνια. Για τους αγρότες, δώσαμε την οικονομική ενίσχυση de minimis στους κτηνοτρόφους, στους καπνοπαραγωγούς αποζημίωση. Επιπλέον για πρώτη φορά θα στηρίξουμε τους λίμνοθαλασσάδες, έτσι το λένε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή τους ψαράδες της Βιστονίδας που υπέστησαν την μείωση των αλλιευτικών δραστηριοτήτων τους λόγω των αντίξεων καιρικών συνθήκων. Μέχρι το τέλος του μήνα θα γίνουν οι πληρωμές που ξεκινούν από 10.000 ευρώ για ζημιές από 10-20% την εκμετάλλευση και φτάνουν 30.000 ευρώ για ζημιές 30% και πάνω. Επίσης εξασφαλίσαμε δωρεάν δορυφορική πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης για 3.000 νοικοκυριά και ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ σε όλες τις ορεινές περιοχές του νομού. Επεκτείναμε το μειονοτικό γυμνάσιο και λύκειο της Ξάνθης με δεύτερο κτίριο που ανακατασκευάστηκε, εξοπλίστηκε και λειτουργεί από το 17 εξασφαλίζοντας τη λειτουργία του σχολείου αποκλειστικά σε πρωινή βάρδια. Παράλληλα προχωρήσαμε
όμως και στις σημαντικές δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις υπέρ των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας, μεταρρυθμίσεις που έπρεπε εδώ και δεκαετίες να είχαν προχωρήσει. Μεταρρυθμίσεις που εμείς προχωρήσαμε τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε μία συντηρητική στροφή. Μεταρρυθμίσεις που βασίζονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο και συνεισφέρουν στη θωράκιση της κοινωνίας μας απέναντι σε επιρροές τρίτων δυνάμεων. Πρώτον, καταργήσαμε την υποχρεωτικότητα της σαρίας, γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για τα δικαιώματα της γυναίκας στη Θράκη, στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ενισχύουμε τη χρηστή διοίκηση και τη διαφάνεια στη λειτουργία των μουφτίων. Διορίσαμε τοποτηρητές με την ευθύνη να νοικοκυρέψουν τους κρίσιμους αυτούς θεσμούς και αυτή την εβδομάδα θα εκδοθεί προεδρικό διάταγμα που για πρώτη φορά θα ορίζει με σαφήνεια σύγχρονους δικονομικούς κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας τους. Τρίτον, εξετάζουμε για πρώτη φορά το νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 1920-91 που αναγνωρίζουμε όλοι ότι είναι ξεπερασμένο και πρέπει να αλλάξει. Πλαίσιο που πρέπει να αντικατασταθεί από μια διαδικασία για ανάδειξη μουφτίδων από σώμα θρησκευτικών λειτουργών της μειονότητας που θα εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή τους από το σύνολο της μειονότητας. Μια κρίσιμη μεταρρύθμιση που βεβαίως θα οδηγήσει και στην κατάργηση οποιασδήποτε άλλης παράτυπης δομής. Τέταρτον, προβαίνουμε στις απαραίτητες τροποποιήσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου του 2008 για την ανάδειξη των διαχειριστικών επιτροπών και των βακουφικών επιτροπών μέσω εκλογών. Πέμπτον, στηρίζουμε τη δημόσια παιδεία με την ίδρυση νέων δημοτικών εκεί που χρειάζεται και την ίδια στιγμή βάλαμε τέλος στο θολό καθεστώς στο οποίο λειτουργούσε το Γυμνάσιο και Λύκειο Ξάνθης και αναβαθμίσαμε τις υποδομές του. Και τέλος, για πρώτη φορά λειτουργεί σε 15 νηπιαγωγεία με αμιγώς μειονοτικό μαθητικό πληθυσμό ένα πιλωτικό πρόγραμμα όπου διαμεσολαβήτριες από τη μειονότητα που μιλούν τις μητρικές γλώσσες των νηπίων συνεισφέρουν στην καλύτερη κοινωνικοποίησή τους και στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Φίλες και φίλοι, τα λέω αυτά διότι για μας, όπως είπα πριν, αναφερόμενος στους Ρωμά που στην περιοχή σας είναι αρκετοί και σε όλη την Ελλάδα για πρώτη φορά τους καταγράψαμε και είναι πάνω από 110.000, έτσι και για μας και η μειονότητα η μουσουλμανική δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Όλοι είμαστε ίσοι και πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα απέναντι στον νόμο, απέναντι στο ελληνικό κράτος. Άλλωστε, σήμερα βρέθηκα σε ένα πολύ φιλόξενο τσιγκάνικο σπίτι της Μαρίας της Τσαμπάζη, της υποψήφιάς μας, που είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορεί, πέρα από τα όποια στερεότυπα, στελέχη μιας κοινότητας που κάποτε ήταν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, σήμερα να είναι σημαίνοντα στελέχη, να διεκδικούν την ψήφο μας και με αξιώσεις να διεκδικούν την εκπροσώπηση ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα όμως βρέθηκα σε ένα σπίτι τσιγκάνων χριστιανών. Ακριβώς δίπλα ήταν το σπίτι των μουσουλμάνων. Και θέλω να πω ότι αυτός είναι ο μεγάλος πλούτος της Θράκης. Ο πλούτος της πολιτισμικότητας, ο πλούτος της ειρηνικής συνύπαρξης. Για δεκάδες χρόνια, εκατοντάδες χρόνια έτσι ζούσαμε σε αυτή την περιοχή και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε. Και για να θυμηθώ και το γνωστό τραγούδι του Βοσπόρου, «Εγώ Χριστό και εσύ Αλλάχ, κι όμως και οι δυο μας αχ και βαχ». Αυτό το αχ και βαχ πρέπει να σταματήσει. Να σταματήσει να είναι πάνω από τα κεφάλια μας, να ανασάνουμε, να δούμε μια καλύτερη μέρα και κυρίως για τους πολλούς, για τους ανθρώπους εκείνους που και με λίγα σχετικά με αυτά που για κάποιους είναι λίγα, για αυτούς είναι πολύ αρκετά και πολύ σημαντικά. Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, να σας πω
ότι εμείς προχωράμε ένα σχέδιο ανάταξης της οικονομίας και ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, που περνάει βεβαίως μέσα και από την στήριξη των αδύναμων, αλλά και της μεσαίας τάξης. Θέλουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης, δεν θέλουμε το πισωγύρισμα, δεν θέλουμε την παλινόρθωση του παλιού πολιτικού καθεστώτος, δεν θέλουμε η Ελλάδα να γυρίσει πίσω στα χρόνια της κρεοκοπίας και του διεθνού. Όμως μπροστά μας έχουμε μια κρίσιμη εκλογική αναμέση που αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και τον Οκτώβρη έρχεται και αυτή που αφορά τις εθνικές εκλογές. Τα διλήμματα σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές του Μαΐου είναι νομίζω ξεκάθαρα και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πολλά. Το παλιό πολιτικό κατεστημένο δεν διεκδικεί πολιτική αλλαγή. Διεκδικεί την παλινόρθωσή του. Και οι θέσεις τους, όσο και αν σχετικά τις κρύβουν, είναι γνωστές. Κατάργηση οκτάωρου δώρων επιδομάτων, συλλογικών διαπραγματεύσεων, μειώσεις μισθών, απολύσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ασφαλιστικό πίνωσε, τα ξέρουμε όλα αυτά. Και τα ζήσαμε τα σκληρά χρόνια της μνημονιακής επιβολής το 2010-2014. Αν όμως στην Ελλάδα το δίλημα είναι αυτό το καθαρό, στην Ευρώπη ποιο είναι το δίλημα? Και στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι, παρόμοιο είναι το δίλημα. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι που είναι και ανησυχητικό ταυτόχρονα από την άνοδο της ακραίας δεξιάς και από την προσπάθεια της συντηρητικής δεξιάς να ενσωματώσει τις θέσεις και τις απόψεις της. Έχουμε λοιπόν μία επιλογή, ή να ταυτιστούμε με μεγάλες αξίες και μεγάλα θεμελιώδη ιδανικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το ιδανικό της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, που εκφράζουν τούτη την ώρα οι λαοί και οι χώρες του Νότου μαζί με τις κυβερνήσεις τους στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, όπου και εκεί οι προοδευτικές δυνάμεις κέρδισαν τις εκλογές, ή να δώσουμε προοπτική νίκης στον κύριο Βέμπερ και στην παρέα του, στον εκλεκτό του κύριου Μητσοτάκη, στον ανθέληνα βαβαρό πολιτικό που καθίβριζε την Ελλάδα και τους Έλληνες στις κρίσιμες στιγμές των διαπραγματεύσεων το 2015. Και βεβαίως, όπως ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να εκδικηθεί τον ελληνικό λαό, έτσι ο κύριος Βέμπερ θέλει να εκδικηθεί τον ευρωπαϊκό Νότο. Σε 3 εβδομάδες λοιπόν η Ευρώπη θα βρεθεί μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση που θα καθορίσει το ίδιο της το μέλλον. Και οι ευρωπαϊκοί λαοί θα κληθούν να αποφασίσουν αν θέλουν την Ευρώπη της λιτότητας, που τελικά παράγει μόνο φτώχεια, μιζέρια, ανεργία και κοινωνική ανέχεια, ή αν θα επιλέξουν την Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ισότητας, της συνευθύνης και της αξιοπρέπειας. Πολίτες της Θράκης, θα το πω εγώ αυτό σε εσάς που ξέρω πόσο καλά γνωρίζετε την αξία της αλληλεγγύης και της πολυπολιτισμικότητας, γιατί έχετε και μία βαριά συλλογική μνήμη και συνείδηση από τα χρόνια της προσφυγιάς. Τα ξέρω γιατί έχω και εγώ ρίζες από αυτά εδώ τα μέρη. Και θέλω να σας πω ότι είμαι περήφανος που η Ελλάδα είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας τα τελευταία 4 κρίσιμα χρόνια. Είμαι περήφανος που η Ελλάδα είναι συνώνυμο της ανθρωπιάς, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας. Και πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και για τη στάση που κράτησε ο ελληνικός λαός απέναντι στη λιτότητα. Και για τη στάση όμως που κράτησε απέναντι στην πρωτοφανή προσφυγική κρίση. Θέλω λοιπόν να κλείσω την παρουσία μου σήμερα εδώ, στην Ξάνθη, σε αυτή την πολύ μεγάλη συγκέντρωση, στη μαχητική σας παρουσία, λέγοντας σε όλες και σε όλους σας: έχουμε μπροστά μας δύσκολες μάχες, αλλά φαίνεται στα πρόσωπά σας και φαίνεται στον τρόπο που ανταποκρίνεστε και φαίνεται και στα δικά μας πρόσωπα. Όταν έχουμε μπροστά μας την κρίση του λαού,
είμαστε σαν τα ψάρια μέσα στο νερό. Ανασένουμε, γιατί εμάς δεν μας στηρίζουν ούτε οι ολιγάρχες, ούτε οι μηντιάρχες, ούτε οι offshore, ούτε κανένας από αυτούς. Εμάς μας στηρίζει μονάχα ο λαός. Και όταν έχουμε μπροστά μας την κρίση του λαού, παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε αποφασιστικότητα. Εμείς, φίλες και φίλοι, δεν λογοδοτούμε ούτε στα μεγάλα τζάκια, ούτε στους τραπεζίτες, ούτε σε αυτό που ονομάζουμε εκπρόσωπους των ελίτ. Εμείς λογοδοτούμε μονάχα σε έναν αφέντη. Και αυτός ο αφέντης είναι ο ελληνικός λαός. Και αυτός θα δώσει την ετοιμιγορία του για το ποιος θέλει να τον κυβερνά, για το αν θα γυρίσει πίσω σε αυτούς που τον λαιλάτισαν και τον χρεοκόπησαν, ή θα δώσει την προοπτική να σηκωθούμε όλοι λίγο ακόμα ψηλότερο. Και θέλω, για άλλη μια φορά κλείνοντας μια πολιτική συγκέντρωση αυτές τις μέρες, να κάνω μια ειδική αναφορά σε εκείνους και εκείνες που μας έδωσαν τις μεγάλες νίκες της πολιτικής αλλαγής το 2015, τον Γενάρη και τον Σεπτέμβρη, αλλά και τον Ιούλη, στο μεγάλο, στο ηρωικό όχι της αντίστασης του ελληνικού λαού απέναντι στη σιδηρά πειθαρχία της μνημονιακής λέλαπας. Και θέλω να τους πω, και αναφέρομαι, ξέρετε σε ποιους, στις νέες και στους νέους. Αυτοί μας έδωσαν την νίκη. Τρεις φορές μας έδωσαν την νίκη. Χάρη σε αυτούς βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Τέλος στις νέες και στους νέους. Σε αυτούς που για πρώτη φορά θα πάνε στην κάλπη και είναι από 17 έως 21 χρονών. Από 17 πλέον. Εμείς το κάναμε αυτό. Και όταν το ψηφίζαμε στη Βουλή, ο κύριος Μητσοτάκης, που τώρα του ζητάει την ψήφο τους, έλεγε ότι στα 17 ψηφίζουν μονάχα σε καθεστώτα δικτατοριών. Ξέρει αυτός από καθεστώτα δικτατοριών, φαίνεται, διότι όποτε ακούνε ερπίστριες βάζουν τα καλά τους ρούχα και πανηγυρίζουν. Κάνουνε tweet, πανηγυρίζουν για τις ερπίστριες. Θέλω λοιπόν να πω στις νέες και στους νέους που είναι σε αυτό το γήπεδο, αλλά κυρίως σε όλους εκείνους που μας παρακολουθούν, δύο πράγματα. Πρώτον, το 2015 αναγκαστήκαμε σε ένα συμβιβασμό. Κάναμε ένα βήμα πίσω, με μόνη μας έγνοια όμως να μπορέσουμε να πάμε πολλά βήματα μπροστά. Δεν κάναμε ένα βήμα πίσω επειδή ερωτευθήκαμε τα μνημόνια. Δεν κάναμε ένα βήμα πίσω επειδή ερωτευθήκαμε τις καρέκλες μας. Δεν κάναμε ένα βήμα πίσω επειδή ερωτευθήκαμε την εξουσία και θέλαμε να γίνουμε κι εμείς τα νέα τσιράκια της παλιάς εξουσίας, των μεγάλων τζακιών της χώρας, των ολιγαρχών και των μηδιαρχών. Και αν θέλετε να δείτε την απόδειξη της αλήθειας αυτού που λέω, δείτε όλα αυτά τα χρόνια με τι λύσα, με τι πάθος μας πολεμήσανε τα εκδοτικά συμφέροντα. Δείτε και συγκρίνετε στην σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους και της μεταπολιτευτικής πολιτικής ζωής. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε τόσο μεγάλη υπερσυσσόρευση μέσων μηδιακών που στηρίζουν μία και μόνο παράταξη και έχουν μίσος, μένος, διαστρέβλωση, fake news και προπαγάνδα ενάντια στην κυβέρνηση. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε αυτό. Από τους παραδοσιακούς, βεβαίως, από τους παραδοσιακούς ομίλους που στήριζαν τη δεξιά, όπως ο όμιλος Αλαφούζου, για παράδειγμα, του Σκάι, κάποτε βέβαια έλεγε ότι η οικογένεια Μιζωτάκη του ζητούσε πολύ μεγάλες μίζες, μετά πέσανε φαίνεται οι τιμές, αλλά και άλλοι, νεότεροι, νεόκοποι, οι οποίοι αγόρασαν ιστορικά μέσα ενημέρωσης, ιστορικές εφημερίδες που πάντοτε ήταν με τη δημοκρατική παράταξη σε αυτόν τον τόπο, με την προοδευτική παράταξη, για να τις κάνουν σήμερα φερέφωνα της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Ως άλλα μεγάλα συγκροτήματα, όπως το πρώτο θέμα για παράδειγμα, το οποίο χρηματοδοτείται από μία offshore αγνώστων λοιπόν στοιχείων, που χρηματοδοτεί ταυτόχρονα και τον οικογενειακό προϋπολογισμό του κ. Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι.
Η πραγματικότητα είναι ότι όποιος θέλει να δει ποιος είναι με την διαπλοκή και την ελίτ, δεν έχει παρά να σταθεί σε ένα περίπτερο και να δει τους τίτλους των εφημερίδων ή δεν έχει παρά να κάνει ζάπινγκ στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Απευθυνόμενος λοιπόν στις νέες και στους νέους, τους λέω ένα πράγμα. Για μας το γεγονός ότι αυτοί που ήταν οι αυλοκόλακες του παλιού καθεστώτος δεν γίνανε υποστηριχτές μας αλλά είναι απέναντί μας, είναι η τιμή μας, είναι το παράσημό μας, είναι το καμάρι μας, είναι η αξία μας, είναι το γεγονός ότι δεν υποταχθήκαμε, δεν υποκύψαμε, δεν γίναμε ένα ίσωμα με την εξουσία των προηγούμενων. Και το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω στις νέες και στους νέους, αν το πρώτο είναι ότι δεν ερωτευθήκαμε τα μνημόνια αλλά αντιθέτως κάναμε ένα συμβιβασμό με μοναδική έγνοια πώς θα βγούμε από αυτά και πώς θα τα υπερβούμε και τώρα βγήκαμε και τα υπερβήκαμε και είναι η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο κατόρθωμα της τετραετίας μας. Το δεύτερο που θέλω να πω στις νέες και στους νέους είναι ότι τους έχουμε εμπιστοσύνη. Ας κάτσουν στην άκρη αυτοί που κάνουν ουθεσίες αυτούς. Ας κάτσουν στην άκρη αυτοί που τους λένε ότι είναι μια χαμένη γενιά. Η γενιά εκείνη που έζησε για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο, στο πετσί της τι σημαίνει να πιστεύει ότι τα επόμενα χρόνια για πρώτη φορά μπορεί να είναι χειρότερα από αυτά που ζήσαν οι γονείς τους, είναι μια γενιά που αξίζει σεβασμό. Όχι νουθεσίες λοιπόν, εμπιστοσύνη και σεβασμό στους νέους ανθρώπους. Και μόνο μία προτροπή. Μην χαραμίσετε τις σφαίρες σας και τα όπλα σας. Στην κάλπη να πάτε μαζικά και να τιμωρήσετε αυτούς που κάνουν κουρέλια τα όνειρά σας. Να τιμωρήσετε αυτούς που σας θέλουν στο περιθώριο. Να είσαστε πάντα μπροστά, μπροστά στους μεγάλους αγώνες για την πρόοδο και την ευημερία αυτού του τόπου. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Ξάνθης, πολίτες της Θράκης, με αυτές τις σκέψεις θέλω να ευχηθώ σε όλους τους υποψήφιους και τις υποψήφιες, δημάρχους, περιφερειάρχες, αλλά και όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, να μην χάσουν ούτε μια μέρα από τον αγώνα που έρχεται. Είναι ένας κρίσιμος αγώνας. Η νίκη είναι δεδομένη όταν μιλήσουν με την απλή γλώσσα, τη γλώσσα του λαού, στον ίδιο το λαό. Με τα παραδοσιακά μέσα, σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα, χωριό-χωριό, γειτονιά-τη-γειτονιά. Ο κόσμος είναι εδώ για να μας ακούσει. Ο κόσμος είναι δίπλα μας. Ο κόσμος μας στηρίζει. Ο κόσμος δεν έχει περάσει απέναντι. Δεν έχουν δεχθεί το δηλητήριο των μέσων της προπαγάνδας. Αλλά στηρίζουν τη μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική συμμαχία που θα δώσει πνοή προοπτική στο μέλλον αυτής της χώρας. Για να κάνουμε το δίκαιο πράξη, για να φέρουμε το δίκαιο των πολλών, για να φτιάξουμε την Ελλάδα των πολλών. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες και με τη νίκη στις 26 του Μάη. Στις 26 του Μάη κάποιοι θα τρίμουν τα μάτια τους με το αποτέλεσμα. Είναι ένα ποτάμι που φουσκώνει μέρα με τη μέρα και θα φουσκώσει ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες όταν δουν ότι η κυβέρνηση αυτή ό,τι περιθώριο έχει κάνει το δίκαιο πράξη και θα γίνει το δίκαιο πράξη τις επόμενες μέρες. Γεια σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους ανθρώπους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους πολίτες Ρωμά, αλλά και τους ανθρώπους από τη μειονότητα τη μουσουλμανική. Όλοι μαζί σήμερα εδώ δίνουμε με μια γροθιά ένα μήνυμα. Η χώρα θα προχωρήσει μπροστά. Κάτω από την ελληνική σημαία χωράμε όλοι, ανεξάρτητα σε ποιο Θεό πιστεύουμε, ανεξάρτητα σε τι χρώμα έχει το δέρμα μας. Είμαστε όλοι αδέλφια. Γεια σας. Καλή δύναμη. Καλούς αγώνες. Γεια σας.